Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τη χαρά φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου. Κύριε Ελευθερίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα κύριε Κοτάκη. Καλησπέρα, γεια σας. Να επαναλάβουμε σήμερα τα στοιχεία, όχι τόσο για εσάς όσο για τους ακροατές. 4.309 τα κρούσματα, ακόμα 79 νεκροί, πλέον είμαστε στους 8.532 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας και 751 άνθρωποι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κύριε Ελευθερίου, εάν θέλαμε να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της χρονιάς, της χρονιάς πανδημίας. Μάλιστα. Καλός είναι ο απολογισμός. Ο απολογισμός είναι απογοητευτικός, αν θέλετε την άποψή μου. Και δεν το λέω εγώ. Και σε αυτά που θα σας πω, παρακαλώ μην δώσετε καμία πολιτική χρειά. Εμείς είμαστε γιατροί και απλά μελετάμε τα νούμερα της επιδημίας. Όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Και το χειρότερο θα ήταν αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να ψάχνουμε ευθύνες αν γίναν κακός ή καλός κάποια πράγματα. Αλλά η επιστημονική αλήθεια είναι επιστημονική αλήθεια και τα νούμερα είναι νούμερα. Και άμα δείτε την επιδημιολογική καμπύλη, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε αριθμό κρουσμάτων, δεν δείχνει καμία, μα καμία απολύτως τάση επιπέδωσης. Που σημαίνει προφανώς, τα νούμερα τα ίδια μιλάνε, ότι τα μέτρα που πήραμε μέχρι τώρα ή ήταν ενεπαρκή ή δεν ήταν τα σωστά. Το θέμα δεν είναι τι έγινε μέχρι τώρα, το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος για να περιορίσουμε όσο γίνεται τους σκληρούς δείκτες αυτής της πανδημίας και κατά τη γνώμη μου ο πιο σκληρός δείκτης αυτής της πανδημίας είναι η θάνατη. Και μέσα σε αυτή τη μαύρη εικόνα, αν θέλει κανείς να αντλήσει ένα αισιόδοξο μήνυμα, είναι ότι το 95% των θανάτων αφορούν κυρίως ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω των 70 και έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Επειδή λοιπόν οι εμβολιασμοί σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχουν ήδη προχωρήσει, η μόνη ακτίδα αισιοδοξίας που μπορώ να αντλήσω εγώ είναι ότι θα αρχίσουν λογικά να μειώνονται οι θάνατοι και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν και οι υπόλοιποι σκληροί δείκτες αυτής της πανδημίας. Κύριε Ελευθερίου, νομίζω σωστά το είπατε. Για να βρει βέβαια κανείς τι είναι σωστό, πρέπει να βρει πρώτα τι είναι λάθος. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Για να καταπολεμήσει το λάθος. Τι πολύ έχει σωστό. Γίνει λάθος κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο και βασικό από επιστημονική και μόνο άποψη είναι ότι δεν έχουμε καλή επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου. Αν αυτή τη στιγμή βάλουμε επίσημα το ερώτημα τι ποσοστό του πληθυσμού έχει ανοσοποιηθεί φυσικά από τον ίδιο τον ιό, δεν υπάρχει απάντηση και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες επιστημονικές μελέτες. Επίσης, κάποια από τα μέτρα που ελήφθησαν, και δεν το λέω εγώ γιατί δεν είμαι επιδημιολόγος, αλλά το λένε πλέον πολλοί επιδημιολόγοι ανά τον κόσμο, κάποια από τα μέτρα ενδεχομένως να βοηθήσαν κιόλας στη διασπορά του ιού. Λόγου χάρη, η κυρία Λινού την άκουσα, που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιδημιολόγος του ΕΚΠΑ, λέει ότι κακώς κάναμε λάθος που κλείσαμε τον κόσμο μέσα στο σπίτι, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδοοικογενειακή διασπορά της νόσου, δηλαδή είναι ανεξέλεγκτη διασπορά. Το να κλείνεις τον κόσμο σε κλειστούς χώρους οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Λέω κάποια παραδείγματα. Επίσης, δεν επικεντρώσαμε εκεί που ο ιός χτυπάει. Και δεν χτυπάει βέβαια στους 18χρονους, χτυπάει στους ηλικιωμένους. Πού βρίσκονται αυτοί? Βρίσκονται στα γυροκομεία, σε μονάδες φιλοξενίας, χτυπάει σε συνθήκες συνωστισμού, όπως λόγους σε καταβλισμούς, όπως σε περιοχές της Αθήνας που είναι χαμηλή η υγειονομική επιτήρηση. Έπρεπε λοιπόν, όπως είναι στους εργασιακούς χώρους που υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ατόμων, έπρεπε λοιπόν τα μέτρα να είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια. Αυτά πλέον είναι διδάγματα που έχουμε πάρει και οι πιο έγκριτοι επιδημιολόγοι ανά τον κόσμο τα επισημαίνουν. Και το θέμα είναι να προσέξουμε να μην πέσουμε και σε άλλα λάθη. Όπως λόγου χάρη, εμείς ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος βγάλαμε σήμερα ένα δελτίο τύπου όσον αφορά το self-test. Το self-test είναι ένα επικουρικό μέτρο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κανονικό rapid test και ακόμα περισσότερο το μοριακό test. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι πολύ απλά μπορεί να έχουμε σε περιβάλλον υψηλού επιπολασμού του ιού, δηλαδή εκεί που υπάρχει μεγάλο υλικό φορτίο, πολλά ψευδώς αρνητικά. Και επίσης, επειδή είναι μία μέθοδος, πρέπει να σας πω, ίσως το ξέρετε ίσως όχι,
κανένα από αυτά τα self-test δεν έχει CE mark αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, επίσης, είναι κρατικές οι εγκρίσεις που έχουν. Μπράβο. Ναι. CE mark δεν έχει κανένα πιστοποίηση ευρωπαϊκή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από ανεκπαίδευτο πληθυσμό που πολύ δυστυχώς οι συμπολίτες μας δεν ξέρουν ακόμα πώς πρέπει να βάλουμε σωστά τη μάσκα, να έχουμε την απέτηση να πάρει ορθά ένα δείγμα βαθιά από το ειρηνικό πλενογόνο. Αυτά όλα μπορεί να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση τους δείκτες της επιδημίας ή μπορεί να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν και ψευδώς αρνητικά που θα οδηγήσει τον κόσμο θα να πάει να κάνει περισσότερα τεστ και άρα να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις δομές του συστήματος υγείας. Κύριε Θρύου, δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, επισημαίνεται ένα κίνδυνο η εφαρμογή με όρους πανάκειας ίσως μερικές φορές στο επίπεδο των ανακοινώσεων του self-test να αναρκοθετήσει ακόμα και αυτή τη χωλένουσα επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό ακριβώς λέω. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το CDC, που είναι το κέντρο το ευρωπαϊκό για τον έλεγχο των λοιμώξεων. Εάν δεν γίνει σωστός σχεδιασμός, δεν γίνει σωστή χρήση, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να αναφέρουν με ειλικρίνεια τα αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Λόγου χάρη, είστε εσείς στον ιδιωτικό τομέα, κάνετε ένα τεστ, βγαίνετε θετικό και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα πρέπει να μπείτε σε καραντίνα. Που αυτό θα έχει ενδεχομένως επίπτωση στη δουλειά σας και θα κλείσει και την οικογένειά σας σε 15 μέρη καραντίνα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα περιστατικά θα αναφερθούνε? Πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαστε. Δεν μπορεί λοιπόν να αποτελέσει υποκατάστατο των κλασικών rapid test και των τουμοριακού ελέγχου. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι κατά τη γνώμη μας ένα εργαλείο απολύτως γενικευμένης χρήσης. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα πρέπει να επικεντρωθεί στους εργασιακούς χώρους και στα σχολεία λόγου χάρη. Αλλά με σωστή εκπαίδευση και επιτήρηση για το αν δηλώνονται σωστά τα αποτελέσματα. Κύριε Θρύου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς θέλω τη γνώμη σας, γιατί πολλές φορές νιώθουμε να εκτελείται η λογική στα 6 μέτρα. Παρακαλώ. Κοίταγα τα στοιχεία και το Μάη, το λέω γιατί άκουσα τον κύριο Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, να λέει σήμερα, ανεξαρτήτως επιτροπών, ανεξαρτήτως επιδημιολογικών δεδομένων, ότι 14 Μάη ξεκινάει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Ναι. Είδα λοιπόν τα στοιχεία και είδα ότι το 2020 άνοιξε ο τουρισμός και εκείνη την ώρα τα συνολικά κρούσματα στη χώρα ήταν 3.150. Ναι. Τα συνολικά όλου του διαστήματος. Τώρα έχουμε 4.000 την ημέρα. Ναι. Είχαμε 50 θανάτους ολόκληρο το μήνα, τώρα έχουμε 79 σήμερα σε μια μέρα. Και είχαμε 15 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας και σήμερα έχουμε 751. Ναι. Αισθάνεστε κι εσείς αυτό το οποίο αισθάνεται ο μέσος πολίτης, ότι εδώ υπάρχει μια αντιφατικότητα που κονιορτοποιεί τη λογική και άρα το μήνυμα δεν περνάει πια ούτε το πολιτικό ούτε το επιστημονικό? Βεβαίως, συμφωνώ με την άποψη αυτή. Είναι δύσκολο να πείσεις στον κόσμο όταν έχεις κλείσει την οικονομία με 150 διασωληνωμένους και την ανοίγεις με 750. Έτσι και με αυτή την πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να αρχίσουμε να ανοίγουμε. Διότι αυτή τη στιγμή έχει αποδειχθεί ότι τα σκληρά lockdown δεν είχαν αποτελέσματα. Πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα στοχευμένα να περιορίσουμε τον ιό εκεί που πρέπει να δράσουμε. Σας είπα πριν παραδείγματα, λόγου χάρη. Πρέπει να δράσουμε επίσης και στα μέσα. Εγώ ξαναλέω, έχουμε κάνει πολιτικά τα ζητήματα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σίγουρα ένα σημείο διασποράς. Οι πορείες επίσης είναι ένα σημείο διασποράς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα πρέπει να δράσουμε συντονισμένα. Τα μαγαζιά πρέπει με όρους να ανοίξουν, γιατί η οικονομία δεν μπορεί άλλο να συντηρηθεί. Είναι ένας ιός που πρέπει κανείς να δει και τις οικονομικές προεκτάσεις, και αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Επίσης, δεν μπορούμε να κλαίμε τώρα πάνω και στιμένο γάλα, όταν εμείς ως Πανελλήνιος λέγαμε, παιδιά, ο κορονοϊός είναι μια πάθηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, πριν χρειαστεί να φτάσει ο άλλος στο νοσοκομείο. Γιατί μετά θα είναι αργά, δεν θα αντέξουν τα νοσοκομεία. Δυστυχώς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
δεν γίναν τα απαραίτητα που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή στο γιατρό και τις δομές υγείας της γειτονιάς μας. Εκεί που θα πάει αρχικά ο ασθενής που έχει ενδεχομένως ένα πυρετό και ένα βήχα και πρέπει να πάρει άμεσα μία θεραπεία, γιατί ο κορονοϊός είναι μία νόσος που αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να θεραπευτεί. Επίσης, ένα άλλο που το έχουμε πει είναι ότι στον τομέα της θεραπείας, λόγω χάνει τα μονοκλονικά αντισώματα, το έχω πει και εγώ σε πολλές συνεντεύξεις μου, έχουμε μία καθυστέρηση. Τα μονοκλονικά μειώνουν τις εισαγωγές στις μονάδες κατά 70 έως 80% εφόσον χορηγηθούν στα πρώτα στάδια της νόσης. Πάντως, για να κλείσω, πολύ φοβάμαι ότι πλέον αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει. Η μόνη πραγματική ελπίδα που έχουμε είναι να προχωρήσουν με ταχύς ρυθμούς οι εμβολιασμοί, ούτως ώστε να αρχίσουν και θα αρχίσουν λόγω των εμβολιασμών μία ανοσοποίηση αγέλης, δηλαδή, γιατί ο εμβολιασμός είναι ανοσοποίηση αγέλης και θα αρχίσουν σιγά σιγά να πέφτουν τα κρούσματα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε, ολοκληρώστε. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω στους πολίτες που μας ακούνε, επειδή είναι η λυμένη απόφαση για γενικευμένη χρήση των self-test, δεν σημαίνει ότι κάνω ένα self-test, βγαίνει αρνητικό και πλέον δεν σταματάω να παίρνω τα μέτρα προστασίας. Τα ποσοστά ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων σε περιβάλλον που είναι υψηλός ο επιπολασμός του ιού, δηλαδή όταν έχουμε έναν επιπολασμό πάνω από 10%, είναι της τάξης του 70%. Άρα ακόμα και ένα αρνητικό self-test δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να παίρνουμε μέτρα προστασίας, όπως μάσκες, αποστάσεις, τα ξέρει πλέον ο κόσμος αυτό, ή πλύσιμο των χεριών μας κλπ. Αυτός είναι και ο κίνδυνος των self-test, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου, ότι θα εφησυχάσει τους πολίτες και ενδεχομένως με ένα αρνητικό, το οποίο μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικό, να μην παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν και άρα να αυξήσει αντί να βοηθήσει τα κρούσματα να μειωθούν. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να φαίνεται τεχνικό, αλλά δεν είναι. Είναι ουσιαστικό. Ξέρουμε πια, εσείς μας το λέτε οι επιστήμονες, ότι το εμβόλιο προστατεύει, θωρακίζει εκείνον που το κάνει. Σωστά. Ναι, σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να νοσήσει ο άνθρωπος, ο οποίος. Και άρα μεταφέρει και τον ιό, έστω εξασθενημένο, αλλά τον μεταφέρει. Σωστά, ναι. Μέχρι εδώ. Ναι. Το νόημα λοιπόν πάντα σε σχέση με τον τουρισμό αυτού του πιστοποιητικού μετακίνησης ότι έχω κάνει το εμβόλιο, τι νόημα έχει? Αυτό έχει επισημανθεί και πρέπει να σας πω ότι τρέχουν αυτή τη στιγμή. Το λέω, συγγνώμη, γιατί εσείς το καταλάβατε, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, εάν εγώ είμαι εμβολιασμένος και έχω το πιστοποιητικό, μπορώ να μετακινηθώ παντού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μεταφέρω τον ιό όμως. Βεβαίως. Δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη τουλάχιστον. Κατά ανάγκη. Ναι, μπορεί να το μεταφέρεις, μπορεί και όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες παγκοσμίως που θέλουν να αντιμετωπίσουν δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, πόσο κρατάει η ανοσία? Γιατί δεν το ξέρουμε. Κάνατε το εμβόλιο, για πόσους μήνες είστε προστατευμένος? Δεύτερον, εφόσον κάνετε το εμβόλιο, σε τι ποσοστό κινδυνεύετε να νοσήσετε ή να μεταδώσετε την νόσο? Υπάρχουν κάποιες πρώτες εργασίες από το Ισραήλ που έχει κάνει μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού και μπορώ να πω ότι είναι αισιόδοξες. Αλλά με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Άρα ορθά επισημαίνετε ότι το θέμα του πιστοποιητικού έχει εγγενώς αυτή την αδυναμία. Εφόσον μπορώ να μεταδίδω, τι νόημα έχει το πιστοποιητικό? Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσουν οι πολιτικοί και οι επιστήμονες όταν βγει τελεσίδη και επιστημονική απόφαση από τις έρευνες που γίνονται. Άρα προφανώς φαντάζομαι κάποιος ο οποίος θέλει να περιφρουρήσει επιδημιολογικά τη χώρα και να την προστατέψει, δεν μπορεί να πάει με το μοντέλο το περσινό 5 εκατομμύρια εισερχόμενοι στη χώρα, 725.000 δειγματοληπτικός έλεγχος, ένα στους 7. Βεβαίως, το μοντέλο το έχουν δείξει οι Κινέζοι, η Κίνα, η οποία, όπως θα ξέρετε, δεν έχει περάσει καν δεύτερο, ούτε καν τρίτο κύμα. Γιατί το έκανε αυτό? Έκλεισε τα σύνορά της και όποιος ήταν να επισκεφτεί την Κίνα, πέραν, τότε δεν υπήρχε το εμβόλιο, αλλά τώρα και τώρα που υπάρχει, έπρεπε να έχει PCR, δηλαδή μοριακό τεστ αρνητικό, 24 ώρου. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε σίγουροι ότι οι επισκέπτες μας δεν νοσούνε, δεν αρκεί να είναι εμβολιασμένοι, πρέπει να έχουν και αρνητικό μοριακό τεστ μες στα χαρτιά τους.
Μάλιστα. Κύριε Ρεφερή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα. Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.